Ηχητικές επιλογές από την ποιητική συλλογή Crack της Νατάσας Κούμη, εκδόσεις Οδός Πανός, 2019. Ένα μικρό βιογραφικό της Νατάσας Κούμη. Η Νατάσα Κούμη γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1986, σπούδασε θρησκειολογία και θέατρο. Έχει εργαστεί ως συντάκτρια και ηθοποιός. Το 2018 έγραψε και παρουσίασε τον θεατρικό μονόλογο «Σώμα». «Το χέρι σου μέσα στο χέρι μου». «Κρατώ το χέρι σου και εσύ κρατάς το δικό μου». Σφίγγουμε τα δευτερόλεπτα, μήπως και γίνει κάτι μαγικό, μήπως και διαρκέσουν περισσότερο. Κανείς όμως δεν μπορεί να ξεγελάσει τον χρόνο, όσο και αν το θέλει. Το χέρι μου γλιστράει. Το χέρι σου δεν καταφέρει να το κρατήσει. Μια στιγμή είναι αρκετή για να μετατραπούμε σε αγνώστους. Το χέρι σου μέσα στο χέρι μου. Μέσα στο χέρι σου. Μέσα στο χέρι μου. Μια εικόνα που ταξιδεύει στο σύμπαν, σε αυτό και στο παράλληλο, σε αυτό και στο άλλο. Που σου κρατώ ακόμη το χέρι. Που μου κρατάς ακόμα το χέρι, που κρατιόμαστε ο ένας από τον άλλον. Όχι από φόβο για το κενό που απειλεί να μας καταπιεί, αλλά από αγάπη για αυτή την ακριβή πληρότητα. Όλα τα ζώα του κόσμου κοιμόντουσαν μέσα σου, για τον νη, ταφ. Προσευχόταν στον νεροχύτη, περπατούσε στις μύτες των ποδιών του και έτρωγε μόνο ροδάκινα. Η ζωή ήταν ένα σύντομο ανέκδοτο σκούρου χρώματος και ζωντανού δέρματος. Όλα τα ζώα του κόσμου κοιμόντουσαν μέσα του, σε ένα μαλακό στρώμα από μαύρο βαμβάκι. Απόψε όμως ήταν η νύχτα τους. Με το που έκλεινε τα μάτια του, θα το έσκαγαν. Την επόμενη μέρα. Δεν υπήρξε ποτέ επόμενη μέρα. Το πέρασμα στο άπειρο ήταν απλό και χωρίς καθόλου ήχο. Είχε κάτι από καλοκαιρινό ξημέρωμα. Πιερώτος. Ένας λυπημένος πιερώτος καθόταν κατά μεσής του πάρκου, με τα χέρια να βαστούν το σαγόνι του και το βλέμμα του να κυνηγά τους περαστικούς. Όταν ξέσπασε η μπόρα, εκείνος ούτε που σάλεψε, έμεινε εκεί, ακίνητος, με τις μπογιές στο πρόσωπό του να τρέχουν. Το επόμενο πρωί, στη θέση του, είχε ανθίσει ένα ασπρόμαυρο λουλούδι. Ψυγείο. Οι δρόμοι, τα μπαρ, η πόλη, ο κόσμος, δεν ήταν πια παρά ένα τεράστιο ψυγείο, σε σιωπηλή λειτουργία. Η τσίχλα. Ο Νικ Μπράουν διασχίζει βιαστικό στην Πέμπτη Λεωφόρο. Όπως πάντα, μασάει την τσίχλα του με μανία και κάνει μικρά διαλύματα για να βρει μέσα από τα δόντια του τους περαστικούς που βαδίζουν με αργό βήμα. Αυτούς που προφανώς δεν έχουν καμία απολύτως δουλειά και απλώς τους στέκονται εμπόδιο. Φτύνει την τσίχλα του με δύναμη, φτιάχνει το σακάκι του και χώνεται μέσα σε ένα τρομακτικό ψηλό ουρανοξύστη για να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να πουλάει τον εαυτό του. Οι ώρες κυλάνε γρήγορα. Όταν τελειώσει, θα είναι πια βράδυ και το σκοτάδι θα απλώνεται πυκνό. Ρίχνει μια τελευταία ματιά στον καθρέφτη, ανοίγει τη γυάλινη πόρτα με στυλ και φεύγει αεράτος. Κάνει ακριβώς 4 βήματα όταν συνειδητοποιεί ότι μόλις πάτησε κάτι. Είναι η τσίχλα που έφτισε το πρωί. Καμίλα. Έρημος Μερζούγκα, 1926. Είναι βράδυ, αργά. Μια καμίλα φορτωμένη με μπαχαρικά περιφέρεται μόνη της. Κάνει μερικά βήματα ακόμα και γονατίζει. Αποκοιμιέται. Ο αέρας δυναμώνει. Παίρνει από πάνω της κάθε βάρος, περιττό και απαραίτητο. Όταν ξανανοίγει τις πυκνές της βλεφαρίδες, ο ήλιος καίει. Σηκώνεται, τεινάζει την άμμο από τις καμπούρες της και συνεχίζει το περπάτημα. Η μυρωδιά του σκορπισμένου σαφράν γλυκαίνει την ατμόσφαιρα. Της δημιουργεί μια πρόσμενη εφορία. Το περπάτημά της γίνεται όλο και πιο γρήγορο. Όταν πια φτάνει στην πόλη, έχει ξεχάσει από που ξεκίνησε και πού ακριβώς θέλει να πάει. Ένα παιδί της δίνει να πιει νερό και ένα άλλο της χαϊδεύει το κεφάλι. Αποκοιμιέται. Στο όνειρό της ξανασυναντά τον καμιλιέρη της. Μια μικρή ζωή, ένας μικρός θάνατος, μια μικρή ζωή, ένας μικρός θάνατος. Ατέλειωτοι κύκλοι μέσα σε κύκλους, γραμμένοι στην άμμο, ξεγραμμένοι στον άνεμο. Και κάπου ανάμεσα η απτοήτη έρημος. Κρακ. Το δωμάτιο δεν ήταν παρά μια τεράστια γυάλα. Και εκείνος, κρακ, το πρώτο ράγισμα. Πλην. Αφαιρούμε τόσο συχνά που πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Ασαφής μαγεία, μαγική ασάφεια. Δεν είναι εκπληκτικό πόσο εύκολα γλιστράει ο χρόνος. Πόσο λία είναι η επιφάνεια αυτού του ονείρου, που όμως την ίδια στιγμή είναι ό,τι πιο άγριο μπορεί να σου συμβεί. Τα αδιάκοπα γέλια των θεών μοιάζουν με τυφώνα και τα υλικά σου αποδεικνύονται για άλλη μια φορά αδύναμα, ενώ το χιούμορ του σύμπαντος τόσο έξυπνο, τόσο απρόβλεπτο. Ούτε που φανταζόσουν το μεγαλείο του. Βλέπεις, η θωρά είναι για μας ξεύτη, ενώ για τους θεούς είναι μάλλον κάτι σαν κρόση,
είναι μάλλον κάτι σαν μπανάλ στολίδι που τους προκαλεί βαριεστημένο μηδίαμα. Είμαστε το πιο σύντομο ανέκδοτο του κόσμου και δεν μπορούμε να γελάσουμε ούτε με εμάς τους ίδιους. Προτιμότερο θα ήταν να μέναμε κρυμμένοι στις σπηλιές μας, αφού δεν ξέρουμε να απολαύσουμε αυτή την ασαφή μαγεία, αυτή τη μαγική ασάφεια. Αφού γυαλίζουμε τα δόντια μας για να παραστήσουμε τους όμορφους και όχι για να δαγκώσουμε το φως. Σουδουφουπού. Δεν υπήρξαν ποτέ ανέμελα χρόνια. Δεν υπήρξαν ποτέ ανέμελοι άνθρωποι, παρά μόνο μια συνεχής διαδρομή φρικτού πόνου, που ξέραμε να ντύνουμε που και που με όμορφα χρώματα και να γδύνουμε που και που με αλήθεια. Mary Jane. Το υποβρύχιό μας λεγόταν Mary Jane. Πλέαμε κοντά στις κουβανικές ακτές. Αποστολή μας ήταν να μεταφέρουμε με ασφάλεια και απόλυτη εχεμήθεια μια σημαντική ποσότητα πούρων. Αυτά τα πούρα όμως δεν ήταν σαν τα συνηθισμένα. Αυτά τα πούρα τα κάπνιζαν μόνο φαντάσματα καπετάνιων. Εραστές του κύματος που βρέθηκαν κάποτε λαβωμένοι από τον ίδιο τους τον έρωτα, τη θάλασσα. Όταν φτάναμε στο σημείο, εκτοξεύαμε τις αυτοσχέδιες τορπίλες και εκείνες με τη σειρά τους μοίραζαν τα πούρα στους καπετάνιους. Κανείς από το πλήρωμα δεν επιτρεπόταν να κοιτάξει κατά τη διάρκεια της μοιρασιάς. Όσοι το τόλμησαν αυτό, έχασαν τα μάτια τους για πάντα. Ο μύθος θέλει τα φαντάσματα των καπετάνιων να τρέχουν σαν το φως και να καίνε σαν τη λάβα. Ήταν ένα ηφαίστειο στην καρδιά του βυθού. Κάπνιζαν πουρά μονάχα για να ξεθυμαίνουν, για να κοιμούνται, για να βγάζουν για λίγο το βαρύ τους καπέλο. Πίτερ, ο κλόουν. Ο Πίτερ ήταν κλόουν σε τσίρκο, που θα πει χαμογελούσε ακόμα και όταν ήταν λυπημένος. Άπλωνε το χέρι του για να σου χαρίσει μια μικρή μαργαριτούλα, την ίδια στιγμή που από μέσα του έβριζε θεούς, δαίμονες, την τύχη του και σένα μαζί. Έπλαινε ελέφαντες, έπλαινε τους ανήμπορους γέρους του θειάσου. Ο Πίτερ όμως είχε ένα όνειρο. Ο Πίτερ θα αγόραζε μια μέρα ένα καίκι και θα γινόταν ψαράς. Το καπέλο του θα ήταν ψάθινο, τα ρεβέρ του γυρισμένα και η ζωή μια αιώνια μπουνάτσα. Και στα τέτοια του μικρές μαργαριτούλες. Ρωσικό βάλς. Ο Ιβάν Δημητρίεφ ήταν βιρτουόζος του βιολιού. Ήταν επίσης πολύ όμορφος. Βέβαια, ο ίδιος δεν το ήξερε, κάτι που τον έκανε ακόμα πιο ελκυστικό. Τα βράδια, όταν επέστρεφε κουρασμένος από την πρόβα με την ορχήστρα, έπινε 12 γουλιές από την αγαπημένη του βότκα και ύστερα άπλωνε στον μπορντό με χρυσές λεπτομέρειες χαλί του και γίνονταν ένα. Ακριβώς απέναντί του έμενε η Όλγα, μπαλαρίνα των Μπολσόη και νεράιδα της φαντασίας του. Ο Ιβάν ήταν ερωτευμένος με την Όλγα, και η Όλγα όμως ήταν ερωτευμένη με τον Ιβάν. Και ήταν κρίμα, ήταν πολύ κρίμα που εκείνος δεν είχε χέρια και εκείνη δεν είχε πόδια, που δεν κατάφεραν ποτέ να αγκαλιαστούν ή να κάνουν ένα περίπατο ενώ έδιε ο ήλιος, που δεν κατάφεραν ποτέ να χορέψουν το αγαπημένο τους βάλς. Μπιγκόνια. Ήταν κάποτε ένα αγόρι που του άρεσε να χορεύει. Δεν του άρεσε όμως απλώς να χορεύει. Ήθελε να σκαρφαλώνει σε δέντρα και να χορεύει. Ήθελε να σκαρφαλώνει σε σκεπές και αργότερα σε λάμπες του δρόμου και σε ταράτσες. Όσο πιο ρίψον κίνδυνα ήταν, τόσο πιο πολύ το απολάμβανε. Όταν ήταν ακόμη μικρό, τόσκαγε τα βράδια από το παράθυρο και αλώνιζε στον κήπο, και ύστερα στον κήπο των γειτόνων, και ύστερα το δάσος. Όταν μεγάλωσε και έμεινε πια μόνος, και έπειτα τελείως μόνος, ευχήθηκε, μέσα σε ένα όνειρό του, να μετατραπεί σε αναρχητικό φυτό, σε μπιγκόνια. Το επόμενο πρωί άνοιξε τα μάτια του και είδε το μεγαλείο του να πλώνεται απ' άκρης άκρης στο σπίτι, μέσα αλλά και έξω. Η ομορφιά του χόρευε πορτοκαλί και πανευτυχής όταν ακούστηκε το κουδούνι. Ήταν η μητέρα του. Ήθελε να του πει πως δεν τρεπόταν πια για εκείνον και πως δεν την πείραζε καθόλου που ήθελε να γίνει χορευτής.